να απολαύσουμε το Πάνο Μουζουράκι. Πάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τονίσω κάτι, ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 18 Σεπτεμβρίου, ετοιμάζει μια εκπληκτική παράσταση στο ΔΕΑΚΙΟ, την περιμένει με πολύ λαχτάρα. Και θα είμαστε κι εμείς εκεί, βεβαίως. Μια μουσική παράσταση, όπως μας έχει συνηθίσει ούτως ή άλλως ο μοναδικός Πάνος Μουζουράκης. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Α, σε ευχαριστώ. Ήρθα σήμερα εδώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Είσαι έτοιμος? Ναι. Έχω κρατήσει και μερικές για τη Μενεγάκη και μία για την Καινούριο. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Έλα, θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Γιατί σε βλέπω, δεν ξέρω, είσαι ήρεμος. Είμαι φωτεινός. Έβαλα άσπρη μπλούζα για να φωτίζετε το πρόσωπό μου καλύτερα. Πώς ήταν το καλοκαίρι σου? Το καλοκαίρι, οικογενειακό, ναι, με δουλειά στο Άλσος. Που συνεχίζεται μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου, σωστά? Συνεχίζεται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Sold out μέχρι στιγμής. Πάμε πάρα πολύ καλά. Για δεύτερη χρονιά. Και έκανες και τις δικές σου εμφανίσεις. Μαζί με τη Μαρία Σακελάρη. Αυτό το εξαιρετικό το κορίτσι που κέρδισε το Voice και επιτέλους έκανε την ομάδα μου να λάμψει όπως της άξιζε. Δεδομένου το γεγονός ότι το είχα πάρει ότι δεν θα νικήσω ποτέ στο Voice, τελικά μου έφερε γούρι. Κάτι τέλος πάντων φέτος μου έφερε γούρι μέσα στις πολλές αλλαγές. Καλή χρονιά φέτος. Καλή χρονιά. Εμένα η καριέρα μου πάντα ήταν έτσι. Ήταν σαν εγώ να τρέχω πάνω σε μια γέφυρα η οποία πίσω μου γκρεμίζεται. Δηλαδή όταν μπήκα στη δισκογραφία. Τον πρώτο μου δίσκο τον έβγαλα με τη Λύρα, που ήταν και ο τελευταίος δίσκος που έβγαλε η Λύρα. Όταν άρχισα να δίνω συνεντεύξεις, ήταν που έπεσε η κρίση και έδινα συνέντευξη και στο επόμενο τεύχος δεν ξαναβγαίνει περιοδικό. Μάλιστα. Όταν βγήκα άντρα στους άντρες της χρονιάς στο Status, ήταν το τελευταίο που κάναμε μόνο τη φωτογράφηση με το βραβείο. Τα βραβεία δεν έγιναν ποτέ. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Γιατί κάνουμε πρεμιέρα, νομίζω. Ότι θα πάει πολύ καλά φέτος. Δεν το πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι έχεις και ένα εσωτερικό άστρο πέρα του ταλέντου. Και το πιστεύει και ο κόσμος. Έχεις μία, αυτό που λέμε, μία θετική ενέργεια. Δεν έχεις κακό πάνω σου, ρε παιδί μου, δεν έχεις κακιά σκέψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω αρνητικές σκέψεις, τις οποίες προσπαθώ να τις θεασεύω και να τις. Εννοείται ότι είμαι και κομπλεξικός είμαι, και. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είχε πει ο Τζον Λένον κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα 14χρονο αγοράκι που μπήκε κρυφά μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Που λέει: έχουμε μέσα μας και τον Χριστό και τον Χίτλερ. Μ' αρέσει που έβαλε αυτές τις δύο προσωπικότητες. Και λέει: είναι το πού θα αρχίσεις να. Πάνω σε ποια μεριά θα αρχίσεις να δουλεύεις εσύ μέσα σου για να βγάλεις ό,τι καλύτερο γίνεται. Επίσης πιστεύω στον Άι Βασίλη. Γιατί αν δεν υπάρχει Άι Βασίλη, δεν υπάρχει και Θεός, φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι ο Άι Βασίλη. Απλά δεν λειτουργεί μόνο Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Είναι όλο το χρόνο. Και η ευχή σου θα εκπληρωθεί όταν θα είσαι εσύ έτοιμος ή. Άμα δεν είσαι έτοιμος και το θέλεις πάρα πολύ, θα σου δοθεί για να σου δείξει ότι δεν ήσουν έτοιμος και να πάρεις το μάθημά σου.